Αυτό είναι και για να προγραμματίσω. Ακριβώς πριν από το πέρασμα του Στέλβιο είναι εδώ τον Άρη. Δηλαδή περνάς εδώ τον Άρη για να πας στο Στέλβιο. Οπότε με πέρασμα είναι στα βουνά, έτσι όταν πας από το μία βουνό προς το Πάσο. Η 156 είναι τρανό παράδειγμα, γιατί έχει κάποιες αναρτήσεις πιο σοφιστικές, ας πούμε, σχέση με τους ανταγωνιστές του τότε, και ας έχει μπροστινή κίνηση, κανένας δεν είπε ποτέ, δεν ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα να πει «Α, μπροστινή πίεση», γιατί τα μάχη ήταν τόσο καλό και τόσο φανταστικό τιμόνι, τόσο φανταστικά φρένα, εκτός από το στάρι, το οποίο το βλέπουμε ακόμα και σήμερα μετά από τόσα πολλά χρόνια, και είναι τόσο σύγχρονο, τόσο μοντέρνο, τόσο καθαρό, όμορφο, iconic. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν αμάξι. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μπροστά από την εποχή της, δηλαδή. Δεν το συζητάω. Ωραία. Στην εποχή της πούλησε. Δηλαδή θέλω να πω ότι... μεγάλη επιτυχία. Ναι, είναι ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, που είχε κάποιες καινοτομίες που, εντάξει, τις βλέπουμε τώρα σε βάθος χρόνου 25 ετών, έτσι, πίσω. Όταν ήταν και βγήκε, ας το πούμε, έγινε από το κοινό. Μεγάλη, αγαπήθηκε πάρα πολύ, μεγάλη εμπορική επιτυχία και πολύ καλή αξιοπιστία. Και αυτό το δείχνει ο χρόνος. Δηλαδή, αν βλέπεις, κυκλοφορούν πάρα πολλά ακόμα και σήμερα. Στην Ελλάδα, που ο στόλος είναι πιο παλιός. Γιατί εδώ πέρα, ας πούμε, πλέον τα έχουμε σαν κλασικά αυτοκίνητα. Δεν τα βλέπεις κάθε μέρα. Επίσης τα βλέπεις, αλλά είναι πολύ, πολύ καλό, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα δεν εγγράφω. Για πες μας δύο πράγματα για την Alfa Sud. Από ό,τι βλέπω είναι το 71, δηλαδή είναι ένα αυτοκίνητο 50 ετών αυτό που βλέπουμε, ας πούμε. Ακριβώς. Έτσι. Είναι ένα αυτοκίνητο θρύλος και ουσιαστικά είναι, θεωρώ, η πρώτη έκδοση του μοντέρνου αυτοκινήτου τριών όγκων. Δηλαδή αυτό που έχουμε σήμερα, το hatchback, ξεκίνησε από εδώ. Και ουσιαστικά και το πρώτο hot hatch ξεκίνησε από εδώ, διότι υπήρχε η έκδοση TI, η οποία ήταν η γρήγορη, ας πούμε, για αυτούς που θέλουν να πάνε πιο γρήγορα. Αλλά είναι ενδιαφέρον η λύση που έχουν βρει. Για τους μεντεσέδες. Με τους εξωτερικούς μεντεσέδες. Ναι, για να ανοίγει. Για να ανοίγει, γιατί έτρωγαν πολύ μεγάλο χώρο από το προπαγκάζ. Και η μοχλή, όλο αυτό που πήγαινε μέσα και τέτοια. Το οποίο είναι project του Τζορτζέτο Τζουτσάρο. Τζουτσάρο, ναι. Είναι πραγματικά ένα. Το οποίο, δηλαδή, πόσο απλό. Ακριβώς. Και πόσο λειτουργικό. Ακριβώς. Διότι το priority που είχαν, προτεραιότητα. Η νούμερο ένα προτεραιότητα που είχαν. Ήταν η εκμετάλλευση του χώρου. Πρακτικότητα. Έπρεπε να βάλει τόσες βαλίτσες και τέσσερα άτομα. Ναι, ερώτηση όμως. Και γι' αυτό βγήκαν για αυτό το solution. Ωραία. Δεν φοράγαν οι βαλίτσες αλλιώς. Αυτό, δηλαδή, το προπαγκάζ πόρτα είναι ελεύθερη, δηλαδή απλά τη σηκώνει και κάθεται από το βάρος της πάνω, ή έχει κάποιο λατηριάκι, κάποιο μοχλουδάκι, γιατί τα άλλα έχουν αυτό το μοχλό, το ημικυκλικό. Αυτό λέγεται σε τελικά κόλλο ντόκα, που είναι ο λαιμός της πάπιας, ας πούμε. Ναι, που σηκώνει την πόρτα. Ακριβώς. Το πρόβλημα ποιο ήταν, ότι βάζοντας αυτούς με τεστέρες είχαν μετά θέματα και σκουριάς. Ήταν εξωτερικοί, τριβές. Οπότε στις επόμενες εκδόσεις άλλαξε λίγο η γεωμετρία. Μάλιστα. Αλλά χαμηλά κεντροβάρους, boxer. Ποια είναι η σημασία των εσωτερικών δισκόφρονων? Τότε διάβαζα ότι είχε να κάνει, λέει, με το μη αναρτώμενο βάρος. Χαμηλότερο αναρτώμενο βάρος. Έχεις όλη τη Mazda στο κέντρο του αυτοκινήτου, χαμηλό κεντροβάρους από τον boxer. Καλύτερα κρατήματα. Όσο μετατοπίζεις το κέντρο βάρους στο πάτωμα, τόσο καλύτερα κρατήματα έχεις. Και
επίσης μια στιγμή στο δίπλα για την αλφέτα. Αυτή είχε και το κυβότιο ήταν μεταφερμένο πίσω, νομίζω, έτσι. Πολύ κατανομή βάρος. Γιατί... Αυτή ήταν σχεδόν 50-50, από ό,τι θυμάμαι. Ναι, κυβότιο διαφορικό πίσω, μηχανή μπροστά. Αυτό δεν το κάνει πολύπλοκο όμως από τη μέση, φαντάζομαι ενοχλεί οι συνδυασμοί. Το κάνει πολύπλοκο σε διάφορα θέματα, για παράδειγμα υποφέρουν στα κυβότια τους. Το λέω γιατί έχω μια Τζουλιέτα που έχει το ίδιο layout. Mm-hmm. Υποφέρουν λίγο με τα κυβότια τους, υποφέρουν λίγο με τον άξονα, διότι ο άξονας μετάδοσης δουλεύει με τις στροφές. Έχει κίνηση πίσω, έτσι. Ναι. Άρα ουσιαστικά... Δουλεύει με τις στροφές της μηχανής ο άξονας. Ναι, αλλά πρέπει να έχει διαφορικό μπροστά. Εγκάρσιος είναι ή διαμήκης ο κινητήρας. Διαμήκης. Άρα πρέπει να έχει διαφορικό για να κάνει την κίνηση. Πίσω μαζί με το κυβότιο είναι το διαφορικό. Ναι, αλλά από τον κινητήρα πώς μεταφέρεται. Φεύγει ο άξονας, ναι, με τις στροφές του κινητήρα. Α, κατευθείαν. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει ούτε υποπολαπλασιασμό, ούτε κρανάς για τίποτα. Είναι όλα πίσω. 3.000 στροφές, 3.000 στροφές ο άξονας. Και εκεί το πρόβλημα ότι υποφέρανε λίγο. Ναι, αλλά μπράβο, καταπονήσεις και τέτοια. Ναι. Και αυτό έχει κάτι λαστιχένια που πρέπει να τα αλλάζεις. Συνεμπλόκ και λοιπά που λέγαμε, έτσι. Είναι διάσημο αυτό για την οδική της συμπεριφορά. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Κάτω που είμαστε. Ω, βλέπω. Τότε εμένα μου θυμίζει Λαμπορκίνη που βλέπω μπροστά. Τζουτζάρο. Τζουτζάρο είναι ο μπαμπάς των Λαμπορκίνη γενικά. Όχι ακριβώς, αλλά επειδή έκανε διάφορα και ο μπαμπάς της Λαμπορκίνη γενικά είναι ο Μπεντίνη που έκανε την κίνηση. Για μένα και την Μιούρα. Τώρα εδώ, να το πω πώς μου έρχεται. Βλέπω μια ξεχυλωμένη Αλφα Ρωμαίο. Η μορφή Νούβολα ουσιαστικά είναι ο προπομπός της 156. Α, πριν για το κόνσεπτ σχεδιασμού. Με τις καμπύλες, το γλυπτό. Ακριβώς. Πώς φύγαμε από τις... Και ήταν το 96, έτσι. Πώς φύγαμε από τις έντονες ακμές για να περάσουμε σε κάτι sensual. Το οποίο φάνηκε ότι είχε ανταπόκριση στον κόσμο, δηλαδή. Μάλιστα. Το κεντρινάκι. Το κεντρινάκι είναι πίνη φαρίνα. Ήταν όλα αυτά. Ένα, δύο, τρία. Δεν ενδιαφέρον να το πούμε και στα παιδιά, διότι είναι... έχουν την ίδια πλατφόρμα από κάτω. Α, σασί θα λέγαμε. Το σασί. Και ο κάθε σχεδιαστικός οίκος έκανε την πρότασή του. Με τι, ποιο ήταν το κόνσεπτ, τι ψάχναμε δηλαδή. Ήταν κάποια επέτειος ήταν το 69. Είναι όλα 68-69, είμαστε, ναι, γύρω. Το ενδιαφέρον ποιο είναι όμως, ότι βλέπεις το διαφορετικό, τη διαφορετική αντίληψη, το διαφορετικό approach, mm-hmm, που είχε ο κάθε οίκος. Και τι το λέω αυτό, γιατί όταν δούμε το πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι μεταξύ της Καράμπο και της Τένετρο Τρεστραντάλε, που είναι κάτω, επειδή είναι το πιο ιερό, ας πούμε, αυτοκίνητο της Αλφα Ρωμαίο. Mm-hmm. Βλέπουμε εδώ πέρα πώς ο Μπερτόνε και συγκεκριμένα ο Γκαντίνη έκανε... βασικά, ναι, είναι σφήνα, τρίγωνο. Ακριβώς. Και κάτω θα δούμε την Τελέντα 330, η οποία ήταν ουσιαστικά και η ιδέα που για να βγουν αυτοκίνητα τέτοιου είδους, πιο πλαστικό, πιο sculpture. Το ένα είναι, λοιπόν, λέγεται Κούρνεο, που είναι η σφήνα, εφέτο Κούρνεο, που είναι μόλι το Αλφα Ρωμαίο σαν κόνσεπτ. Αυτό για την αεροδυναμική δηλαδή. Ακριβώς. Και το άλλο είναι το κόνσεπτ το πιο sculptural, το πιο sensual. Μάλιστα. Εδώ πέρα βλέπουμε τον δίσκο Βολάντο, επίσης του 52. Εκπληκτική άσκηση αεροδυναμικής. Και εκτός από την αεροδυναμική, το πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το αυτοκίνητο είναι ότι αυτά που βλέπουμε μπροστά δεν είναι styling, είναι το σωληνωτό πλαίσιο το ίδιο. Ο σταυρός που βλέπουμε και αυτά είναι το ίδιο το σωληνωτό πλαίσιο που κρύβεται από κάτω. Δηλαδή είναι αυτό που κρατάει όλο το σασί, έτσι. Άρα η ομορφιά του είναι ότι είναι το μηχανικό αυτοφερόμενο, είναι σωληνωτό πλαίσιο, λέγεται. Ναι. Δηλαδή υποθέτω, ναι, είναι άλλο, ναι. Υποθέτω ότι ο άξονας αυτός που φεύγει από εδώ είναι τραβάει σε όλο το μήκος του αυτοκινήτου, ας πούμε. Και αυτά είναι τα πιο ελαφριά, τα χρησιμοποιούσαν μόνιμα για αγωνιστικές κατασκευές. Άρα ίσα που το έχουν εντύσει για αεροδυναμικά δηλαδή. Ακριβώς. Φτιαγμένο όλο στο χέρι, γι' αυτό αυτοκίνητα πλέον είναι... Αυτά είναι μοναδικά πρωτοκίνητα. Ακριβώς, δεν είναι. Δηλαδή και να το φτιάχνει κάποιος άλλος, ποτέ δεν θα ήταν το ίδιο. Και φαίνεται ότι τα αυτοκίνητα δεν είναι συμμετρικά. Mm-hmm. Αν κάποιος το κοιτάξει καλά από πίσω θα δει ότι δεν είναι. Κάπου του έχει ξεφύγει που λέμε, αλλά είναι και η μοναδικότητά του αυτή.
Εδώ βλέπω η προσπάθεια να κρυφτούν οι τροχοί για τα κενά και λοιπά. Για αεροδυναμική. Μάλιστα. Για όλο το... Ναι, φοβερά, ναι. Φοβερά. Και από πίσω είναι πολύ ωραία να το δούμε. Πολύ ωραία. Το από πίσω θυμίζει η Jaguar E-Type, ας πούμε. Ναι. Αυτό το... Ναι. Η απόλυξη. Fuselage, δηλαδή εφέ Zeppelin, επειδή ήταν τα Zeppelin όλα έτσι. Fuselage effect. Πώς κλείνει. Για να μην έχει την οπισθέλκουσα που λέμε, να το τραβάει και να το εμποδίζει. Και υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Απλά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε πολύ μεγάλη τελική ταχύτητα για τα κυβικά του, γιατί είχε μικρή μηχανή, ας πούμε. Μικρή. Μηχανή. Ναι, πώς. Δεν θυμάμαι. Περίπου. Μπορεί να έχει την απλή 1300-1600. Μάλιστα. Τι έχουμε μπροστά μας. Μπροστά μας έχουμε Junior Giugiaro. Ουσιαστικά είναι το αυτοκίνητο αυτό όπως το φανταστείτε. Η Junior η κόκκινη δηλαδή και η γκρίζα. Λοιπόν, ναι, να πούμε ότι το όνομα Junior προέρχεται από τη μηχανή. Δηλαδή όταν η μηχανή ήταν μικρή, 1300. Ήταν Junior. Το ίδιο αμάξι με το ίδιο απ' έξω. Συγκεκριμένη, ας πούμε, είναι η GTR. Είναι πιο γρήγορη τώρα. Είναι η top version, είναι ελαφριά, έχει body panels από αλουμίνιο, αλλά πίσω δεν φαίνεται τίποτα, πρέπει να γνωρίζεις, δηλαδή να δεις τα πριτσίνια πάνω από τα τζάμια. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει weld και είναι πριτσινωμένο στο σασί το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Εκεί υπήρχαν διάφορα, GTV ας πούμε, Grand Turismo Veloce ήταν οι δίλητρες. Γενικά είναι λίγο κομπλικέ το όνομα. Το G σημαίνει ότι είναι global, είναι... Grand Turismo. Όχι, η Gloria, η Giulia και λοιπά, το G μπροστά. Κάπου είχα διαβάσει ότι σημαίνει ότι είναι μοντέλο που έχει κυκλοφορήσει με αυτόν τον τρόπο σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει να κάνει. Και αυτό είναι το αντίστοιχο με πρόταση του Giugiaro, έτσι, που ναι, μπροστά μας. Ναι, το οποίο είναι εξαιρετικό, διότι έχει... χρησιμοποιεί ελαφριά υλικά, είναι εξαιρετικά αεροδυναμικό, έχει την κόντα τρόγκα, δηλαδή το πίσω μέρος είναι κομμένο, αεροδυναμική. Τρόγκα, το προπαγκάζ, έτσι ναι. Στην αρχή υπήρχε θεωρία ότι το fuselage, αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι αεροδυναμικό, από κάποιο σημείο και μετά ανακαλύψαμε ότι... Φεύγει από όρημα. Ακριβώς, όταν κάνεις detach τη ροή του αέρα, ότι είναι ακόμα πιο αεροδυναμικό. Είναι επίσης και η ανάποδη κλίση που βλέπω αυτά που έχουν, ας πούμε, οι Junior. Είναι και οι Junior σε πολύ μικρότερο βαθμό, αλλά στο Giugiaro TJ Town που λέμε εκεί την κόκκινη. Είναι όλα δουλειές του Hercules πάντα στο Giugiaro. Και επίσης είναι πάρα πολύ ωραία και ιστορία από πίσω, ότι βγαίνανε και κάνανε δοκιμές στην αυτοστράδα τότε, στην Εθνική Οδό, βάζοντας χαρτόνια και διάφορα πράγματα στο πιστεύω. Για να δουν πώς πάει καλύτερα ή αν φεύγουν, ναι. Για να δουν πώς πάει καλύτερα, μετρώντας τα χιλιόμετρα και πόσο χρόνο κάνουν από το ένα σημείο στο άλλο. Κάνανε πρόβες και ξαναγυρνάγανε πίσω, τα αλλάζανε και ήταν έτσι. Δεν υπήρχαν simulations τότε. Οπότε σε δημόσιο δρόμο μετράγανε αυτά τα πράγματα. Σε πραγματική χρήση δηλαδή, σαν να λέμε. Σε δημόσιο δρόμο. Δεν είχαν πίστες δοκιμών, δεν είχαν simulations. Μάλιστα. Είναι το ίδιο και η Giulia, έτσι. Η Giulia, η διάσημη Giulia Berlina, η λευκή που βλέπουμε. Ναι, ναι. Είναι. Όλα κομμένα πίσω, τα τρόγκα, που είναι πολύ σημαντικό χαρακτήριο της Alfa Romeo. Μάλιστα, για να τα δούμε και από κοντά. Λοιπόν. Είναι με τέτοιο από μέσα. Δεν είναι αυτόματο δηλαδή. Όχι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Πάει με μοχλουδάκι, έτσι. Να είναι ελαφρύ το αυτοκίνητο, οπότε είναι ναι. Πόσο αεροδυναμικό, πόσο μικρό. Χρησιμοποιούσε τα μηχανικά μέλη της Junior. Της GT, της GT και έκανε ένα αυτοκίνητο που έπιανε 200 χιλιόμετρα τελική. Μάλιστα. Έτσι το ανέμελο. Σετζέτε κοντατρόνκα. Giulia, αυτή είναι αγωνιστική κάτι, η TI Super. Είναι η version TI, ήταν 1600 αν θυμάμαι καλά. Ενώ η άλλη ήταν 1300. Στα 1600 πόσα περίπου άλογα έβγαζε. Νομίζω 2%, 98%, 95% κάτι τέτοιο. Η Spring Special είναι επίσης ιδιαίτερο αυτοκίνητο. Μπερτόνε, φτιαγμένη από τον Μπερτόνε, σχεδιασμένη από τον Φράνκο Σκαλιόνε. Εξαιρετικό. Κλασικά η Giulietta, ναι. Η Giulietta Sprint. Η κουπέ εκδοχή του σχεδιασμένου. Από εδώ είμαστε 57, πήγαμε από 56-57. Ναι. Μάλιστα. Εδώ έχουμε μέσα τη Spider
Όσο τη σέπια λέγεται. Όσο τη σέπια είναι το κόκκαλο τη σοπιά. Α. Για το πίσω μέρο. Είναι, πρέπει να μοιάζει. Για το πίσω μέρο. Ναι, μοιάζει όταν είναι. Έχει ωραία πάνω και ένα σινεμά. Να με πάλι δεν πάμε εδώ, τι είναι αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι μια ότοτσι Duenove. Οκτακίνητη 2900 κυβικά εκατοστά, μακριά. Ακριβώς. Σούπερ λετζέρα, είναι ο αμαξοποιός που έφερνε. Και είναι ουσιαστικά το luxury του τότε. Δηλαδή, κάποιος πήγαινε με μια πλατφόρμα αγωνιστικού αυτοκινήτου και του χτίζανε από πάνω ένα αυτοκίνητο με αυτό το στάιλ. Φανταστείτε πώς. Που είμαστε 38, έτσι. 38, έτσι. Όταν έλεγχανε χωρίς καν οροφή, ας πούμε, αυτοκίνητα. Ναι. Κάποιος δεν γίνανε αυτό το συμβόλο, το φτιαγμένο στο χέρι. Στο ίδιο στυλ, τι είναι αυτό που βλέπουμε πάλι. Είναι, στο, ναι, είναι πάλι προπολεμικά, 38, αυτό δεν θυμάμαι αν είναι σε καροτσερία που είναι κάποιο στο Λετζέρα. Πολύ σαν εξοπλώσεις. Ναι. Μίλια, μίλια. Α. Είναι διάφορα ονόματα. Ανάλογα τον αγώνα, μάλλον που έτρεχε, πρέπει να είναι αυτό. Υπήρχε ο αγώνα Μίλια Μίλια που τα πήγε Αλφα Ρωμαίο γενικά είχε πολλέ ειδικέ τα κατήματα με τα διάφορα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Και πάνω στα αγωνιστικά αυτοκίνητα φτιάχνουν αυτό το πλαίσιο. Πόδι, ας πούμε, το φοβερό. Ξεκίνησε αυτή τη σκουτερία, έφτιαξε τη σκουτερία Ferrari ξεκινώντα από την ομάδα τη Αλφα Ρωμαίο. Εγώ αρχικά και μετά σαν μηχανολόγο. Άρα η Αλφα Ρωμαίο είναι η μητέρα τη Ferrari. Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε τα πρώτα αυτοκίνητα. Αγωνιστικά τη Ferrari, έτσι. Το ιερό δισκοπότηρο της φίλας. Το? Ιερό δισκοπότηρο. Όχι. Είναι τα τρεις στρατάλε. Α, στρατάλε. Πάμε. Πρέπει να περάσουμε το ζωγάνι και το ρώσο το λεγόμενο. Αυτό είναι αλφα, ρώσο αλφα. Α, ρώσο αλφα. Ρώσο αλφα. Διάφορα πρωτότυπα. Αλφέτα, τα ονόματα 159 αλφέτα. Ξεκινάμε από αυτά τα αυτοκίνητα, από τους αγώνες. Mm. Η Αλφα Ρωμαίο ήταν η πρώτη που κέρδισε πρωτάθλημα Φόρμουλα 1, όταν ονομάστηκε Φόρμουλα 1. Δεν θυμάμαι το χρονολογία, το 50 κάτι, ναι. Με την 159 αλφέτα. Αυτά τα άτομα που τα έχουν γράψει. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ο άλλος τότε είχε να κάνει αγώνα πόσα χιλιόμετρα. Στην εξάρτηση εδώ, ναι, το να περνάει ανάμεσα από τα πόδια του και το κυβότητα ταχυτήτων εκεί. Δηλαδή, και να πάνε με σοβαρά χιλιοδένεια, δεν πήγαιναμε 100, πήγαιναμε 250, 400 χιλιόμετρα. Είναι ασύλληπτο δηλαδή το ναι. Πόσο διαφορετικό ήταν το άθλημα τότε. Έτσι. Και ναι, και κατασκευή το κάθισμα, ασφάλεια, τέλος πάντων, ναι, δεν το συζητάμε. Τίποτα, άμα είχες κάποιο δίκτυο, το καλύτερο από άψη ασφάλειας είναι αυτό, το περιπλήγες από το πλαίσιο. Ποιο πλαίσιο, από το ρεζερβουάρ. Α, ωραία. Στο ρεζερβουάρ. Ωραία. Έτσι και το βάρος της μηχανής από πίσω, άμα τρακάρεις. Σε συνθλίβει εντελώς. Είναι και οι άτακτοι άξονες με το τιμόνι. Οπότε... Εγκαταλείπτω. Ναι, ναι. Εδώ έχουμε το γιατί... Η επιτομή της... Αλφα Ρωμαίο, της ομορφιάς, του sensuality, της απλότητας. Κάθε φορά που το βλέπω, δηλαδή... Ποια είπαμε είναι αυτή? 33 στραντάλε. 33, ε. Άρα, Φράνκο Σκαλιώνε. Από αυτή βγήκε η Αλφα, η 33, που βγήκε μετά από 20 χρόνια. Ναι, σαν όνομα. Ναι. Τι το ιδιαίτερο έχει και θεωρείς ότι είναι, δηλαδή σαν design, σαν σχέδιο, σαν έχει καινοτομίες. Σαν επιδόσεις, ήταν σούπερ καρ της εποχής. Ένα σούπερ καρ της εποχής, αλλά η ομορφιά του, αυτή που εκτιμώ εγώ περισσότερο, είναι η ομορφιά στις φόρμες που έχει. Δηλαδή το μουσκολό που είναι ο μυς πίσω, ας πούμε, το μειώδες, ας πούμε. Το πώς ανοίγει η ομορφιά, δεν έχει γραμμές από το αυτοκίνητο. Είναι όλο, παίζει μόνο με όγκους, με volumes. Τόσο απλό και τόσο όμορφο. Μάλιστα.
Να, να, Αλφα 33. Το 75. Αλέξανδρε, στα ράλι τα ελληνικά κάποτε έτρεχε μια Αλφα 33, τη βλέπω εδώ. Δεν θυμάμαι ποιος την οδηγούσε. Ήτανε, μιλάμε τώρα για 75, πότε είναι αυτό. Ω, 75, κάπου εκεί πέρα. Κάπου εκεί πέρα, ναι, θυμάμαι δηλαδή ότι έλεγε ο Τάδε με την Αλφα 33 κλπ. Και κάποιες, αυτό φαντάζομαι φτιάχτηκε για... Λοιπόν, θα σας γελάσω διότι με τα αγωνιστικά δεν το έχω τόσο. Θέλω να πω, δεν θυμάμαι τον ολόκληρο. Τουλάχιστον η μορφή θυμίζει, ξέρεις, αγώνες αντοχής μάλλον. Είναι τέρμα αεροδυναμικό σχήμα. Αυτό που λέει, τα ονομάζουν περισκόπιο επειδή έχουν το. Ναι, το καθρέφτη με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω 12 κίνητρο ήταν το συγκεκριμένο. Ναι, και δεν θυμάμαι παραπάνω για και η Αλφα, η μικρή. Η M που είναι η πιο χαρδιά την άλλη. Και από αυτήν τρέχανε. Ναι, last four years, δεν το έχω. What are they dealing, I don't know. What are they doing? Τι τσεφαμούν που ήταν πριν. Ακόμα μεγαλύτερο μεταξόνιο. Για να είναι ακόμα πιο αεροδυναμικό, δηλαδή είναι το evolution του πρώτου που είδα. Α, ναι, κατάλαβα. Wow, εδώ είναι, ναι. Αυτά τρέχανε τώρα. Α, GTAM, να, GTAM. Τα φτερά. Ναι. Για να καλύψουν τις ρόδες οι οποίες βγήκαν προς τα έξω για λόγους αεροδυναμικής κλπ. Οπότε για να... Α, ναι, αυξήσανε την επιφάνεια. Form follows function, δηλαδή μεγαλώνει με τα τρόχια του αυτοκινήτου, μεγαλύτερες ρόδες και αυτά, τα καλύπτουν με τα φτερά που δίνουν αυτό το όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα. Αυτός έρχεται μετά, αυτό το κάνεις τελείως με virtual, με 3D, και όταν είναι κάτι το οποίο αλλάζει δραματικά, τότε φτιάχνεις και ένα μοντέλο για να το δεις σε σωστή κλίμακα, να δεις, ας πούμε, αν αυτό το οποίο από έτσι έγινε έτσι, πόσο πολύ αλλάζει το αισθητικό αποτέλεσμα. Και έτσι βλέπεις αν χρειάζεται να σπαταλείς παραπάνω λεφτά, να πεις δεν το αποδεχόμαστε σαν κέντρο σχεδιασμού, βρείτε μια άλλη λύση ή πληρώστε παραπάνω να αλλάξετε πρέσα και τέτοια. Και κάθε πότε σας αναφέρετε? Είναι καλά, έχουμε πολλά projects, δηλαδή τα project γίνουν έτσι, που τα περισσότερα δεν καταλήγουν ποτέ στα μάτια του κοινού. Αλλά μέσα υπάρχουν πάντα θεωρίες, δηλαδή αν κάναμε αυτό και αυτό πώς θα έγινε. Έτσι εμείς φτιάχνουμε κάτι και δουλεύουμε. Άμα πείσει, άμα πούνε όλοι, wow, πολύ ωραίο αυτό, έχει μέλλον, δεν το προχωράμε. Το ηλεκτρικό δεν το... δεν είναι ακόμα στο όνομα. Πάει.